Ποια είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης σε αυτό? Είναι ξεκάθαρη. Θα ελεγχτούν όλες οι συμφωνίες, εάν και εφόσον έχουν γίνει. Αν έχουν τηρηθεί οι συμφωνίες αυτές στην ολότητά τους, γιατί βλέπουμε ότι είμαστε μια Ευρώπη με πολλά κράτη τώρα πια, με πολλές χώρες, να δούμε τελικά υπάρχει η Ευρώπη έτσι όπως ο καταστατικός χάρτης τέθηκε. Και προσέχτε, ξεκίνησε η Ευρώπη ως κώδικας εμπορικός για να ενώσει μια εμπορική κοινή συμφωνία για να έχουμε πιο πολλά προϊόντα σε καλύτερες τιμές και να βγει μια χρηματιστηριακή ανάπτυξη. Τελικά δεν μια Ευρώπη να μπαίνει σε κοινωνικές θέσεις κοινωνικών συνόλων, διαφορετικών εθνικοτήτων, αλλά και κοινωνιών, να τους επιβάλλει νόμους πέραν της φυσιολογίας ή κατά το δοκούν, λειτουργώντας με σεύτες και φυσικά είδαμε ότι δεν είναι και κανείς εκλεγμένος. Βλέπουμε ότι τα στελέχη της Ενωμένης Ευρώπης δεν είναι εκλεγμένα. Είναι θέσεις που έχουν επιλέξει μαριονέτες, μικρόψυχες, να ελέγχουν μια τόσο τεράστια γυραιά Ευρώπη, πραγματικά με ξεπερνάει. Η Ελλήνος Συνέλευση θα βάλει μια σοβαρή ευθυγράμμιση και στις συμφωνίες, αλλά και σε μια νέα εποχή μιας πραγματικής Ευρώπης,